Ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Γιατί η διάσημη στην αρχή προτιμούσατε να ψηφίσετε συγκεκριμένα τον Τάνο? Δεν τον υποδεχτήκατε ποτέ ως διάσημο μέσα στην παρέα? Ερώτηση που την έχω ακούσει δεκάδες χιλιάδες φορές. Δηλαδή πρέπει να την κάνω γιατί δεν θα σταματήσει ποτέ να έρχεται. Όχι, δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Ίσα-ίσα, όταν είχε έρθει ο Γιώργος στην παραλία, τον υποδεχτήκαμε με ανοιχτές αγκαλιές, επειδή και εγώ, ας πούμε, αισθανόμουν ότι okay, είναι ο άνθρωπος που έχει έρθει μόνος του, πρέπει λίγο να του κάνουμε την αρχή πιο εύκολη. Στην αρχή δεν τον ψήφισα. Εγώ δεν τον ψήφισα στην αρχή καθόλου. Τον Γιώργο. Όχι, δεν τον είχα ψηφίσει. Τον είχαμε ψηφίσει κάποια στιγμή όλοι μαζί, όταν... όλοι μαζί. Αυτοί που ήταν, επειδή δεν υπήρχε μια άλλη λογική και τρόπο σκέψης στο κομμάτι της συμβίωσης, σχετικά με τον τρόπο σκέψης που είχε ο Γιώργος. Αυτό δεν ήταν κάτι... Άρα αυτό αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά, ότι οι παίκτες και στις δύο ομάδες, οι μαχητές όχι τόσο, οι μαχητές είναι λιγάκι πιο στεγνοί σε αυτό. Είναι και λιγάκι πιο στο κομμάτι του αγωνιστικό, πιο σταθεροί. Εσείς... Φαίνεται ότι ψηφίζετε περισσότερο με το κομμάτι το συναισθηματικό και τη συμβίωση. Ναι, αυτό είναι που είπα. Σας συμφέρει αυτό σαν ομάδα όμως? Ξέρεις τι, πώς το βλέπαμε οι περισσότεροι τελικά? Ότι το Survivor δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, δεν είναι μόνο οι αγώνες που πας και κάνεις εκεί. Οι αγώνες είναι 2-3 ώρες πόσες καθόμαστε και μετά έχουμε άλλο ένα υπόλοιπο, το υπόλοιπο από το 24ωρο στην παραλία. Για να είμαστε καλά στους αγώνες, πρέπει να είσαι και καλά ψυχολογικά. Γιατί μεγάλη σημασία έχει αυτό το ψυχολογικό το κομμάτι. Όσες φορές αισθάνεσαι δυνατός, ναι, θα μπορείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να πας καλά. Όταν η ψυχολογία είναι πεσμένη, δεν πας καλά.